τον συνάδελφο Δημήτρη Δαμιανό. Καλώς μεσημέρι, Δημήτρη. Ουσιαστικά προστίθενται αυτά τα άτομα και στα υπόλοιπα 16 που απολογήθηκαν χθες, από τους οποίους 4 κρίθηκαν προφυλακιστές και οι 12 φέρθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Έτσι ακριβώς είναι, Βίκη. Η δεύτερη μέρα απολογιών. 16 άτομα απολογήθηκαν χθες. 4 προφυλακίστηκαν, όπως είπε, σε μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα. Οι 4 που προφυλακίστηκαν είναι 2 τουρκικής καταγωγής, ο ένας εκ των οποίων φέρεται ως αρχηγός ή συναρχηγός καλύτερα της εγκληματικής ομάδας, ο οποίος αρνήθηκε κατά τις πληροφορίες μας τις κατηγορίες και μάλιστα δήλωσε πως είναι υπάλληλος του ενεχείρο δανειστή, του κεντρικού προσώπου αυτής της υπόθεσης, και μάλιστα είπε πως εκτελούσε τις εντολές του. Mm-hmm. Επίσης, 2 ακόμη άτομα προφυλακίστηκαν, τα οποία είχαν το ρόλο του μεταφορέα του χρυσού και φέρονται και αυτοί να είχαν μεγάλη εμπλοκή στην υπόθεση. Να σου πω ότι 15 άτομα τελικώς αναμένεται να απολογηθούν σήμερα, αφού 3 πήραν νέα προθεσμία για αύριο. Βεβαίως, πριν από λίγα λεπτά ήρθε και νέα ανακοίνωση από το γραφείο του κυρίου Αλέξη Κούγια, του ποινικολόγου, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση και του γνωστού ενεχειροδανιστή, ο οποίος θέτει αιτήματα προς την ανακρίτρια και συγκεκριμένα να εξεταστεί κατά αντιπαράσταση με τον Τούρκο συγκατηγορούμενό του και επίσης να οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας, τελωνιακός υπάλληλος από την ανάκριση, προκειμένου να εξηγήσει πώς γίνεται ο εκτελονισμός του χρυσού. Ο ίδιος βεβαίως ο ενεχειροδανιστής είναι προγραμματισμένος να απολογηθεί αύριο το πρωί στις 10.30 και φυσικά η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πενθυμέρου, όπως ορίζει ο νόμος. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.